Ναι, κύριε Μαμουλάκη, ζητήστε. Νομίζω ότι είναι μια οφειλόμενη απάντηση. Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, όσο ανεβάζει τα ντεσιμπέλ, τόσο καταρρύπτονται και τα επιχείρηματά του. Και θα γίνω πιο σαφής. Κάτι δεν σας θυμάται τώρα αυτό το κρεσέντο στο φινάλε. Νομίζω. Πείτε τις απόψεις σας. Προσωπική αναφορά. Ας μην πάμε στους χαρακτηρισμούς, κύριε Μαμουλάκη. Ο τρόπος και το ύφος στη ζωή, αλλά πολλό δε μάλλον και στη Βουλή, παίζουν τη σημασία τους. Νομίζω. Ακόμα. Τώρα. Εμείς ζητήσαμε κάτι ξεκάθαρο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γεωργιάδη. Ζητήσαμε την παρουσία του κυρίου Παπαθανάση να απαντήσει εδώ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για αυτά τα ζητήματα που έχουν τεθεί επιτάπητα στη δημόσια σφαίρα εδώ και 24 ώρα. Επίσης, ζητάμε τι πιο απλό, το οποίο δεν έρχεται. Τι? Το έγγραφο, το επίδικο έγγραφο του συμβιβασμού του κυρίου Παπαθανάση με τη Eurobank. Δεν θα αναφέρω τις άλλες τράπεζες, είναι και η Εθνική. Είναι και Πειραιός, είναι πολλά τα σωρευμένα χρέη. Εμείς ζητάμε το συγκεκριμένο. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα, τόσο κρυστάλλινα. Τώρα, επειδή αναφέρεται για χρέη και παραλληλισμούς και κατά την άποψή μας έτσι λίγο σοφιστίες που ανάγονται σε άλλες εποχές. Εδώ μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα τα οποία δανειοδοτούνται και ιρίς των παρόντων να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Βλέπω ότι έχετε επισέλθει στην υπόθεση του κ. Παπαθανάση, να σας πω και κάτι άλλο. Επί 4 συν 7 έτη η τράπεζα, την εταιρεία Δομόπολης, δεν την κυνηγά για το υπόλοιπο του χρέους. Που υπάρχουν ακίνητα. Αυτό το αφήνω στη τροφή σκέψη. Ελπίζω να διαψευστώ γι' αυτό. Αυτό λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον. Δημοσιογραφικές και ετερόκλητες. Τώρα, δύο πράγματα απλά. Ξεκάθαρα όσο δεν γίνεται απλούστερα. Πρώτον, άμεσα το έγγραφο του επικείμενου, του συγκεκριμένου διακανονισμού. Και δεύτερον, βολικού κατά εμάς διακανονισμού. Και δεύτερον, νομίζω πιο επίκαιρο από ποτέ, και δεν είναι υποκρισία, είναι ξεκάθαρες κουβέντες, όσον αφορά την τροποποίηση, παύλα προσθήκη, τροπολογία, για το πόθεν έσχες. Γιατί καλό το έσχες, αλλά το πόθεν μετράει περισσότερο. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την νομοτεχνική ρύθμιση, νομοτεχνική παρέμβαση, θα διευκολύνουμε όχι μόνο για το σύνολο, το είπα και προηγουμένως, του πολιτικού συστήματος, αλλά και για τους εκδότες, για τους δημοσιογράφους, για τους δικαστικούς λειτουργούς, για το σύνολο των εξουσιών σε αυτή τη χώρα και των ανθρώπων, οι οποίοι προσωρινά, το τονίζω προσωρινά, κατέχουν θέσεις εξουσίας. Τόσο απλά αυτά, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σέβομαι και τους υπολείπους. Άκουσα σιωπών πράγματα προσβλητικά και στο πρόσωπό μου αλλά και στο κόμμα το οποίο υπηρετώ. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ με αυτή τη σύνεση ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ξεκάθαρα. Απλά, κατανοητά. Γιατί απλούστατα δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Λοιπόν.